Έλα. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Τι θες, διεθνείς ειδήσεις. Ότι θα δούμε έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως, περιμένει. Άννα Μαρία Κοφίτσα. Καλώς την, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Τουλάχιστον 7 νεκροί από κατάρρευση γέφυρας. Πού, Άννα Μαρία? Στη Τζόρτζια, στη Σαβάνα, στο νησί Σαπέλο συγκεκριμένα. 7 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί όταν κατέρευσε ξύλινη από βάθρα σε προκυμαία. Σύμφωνα με τον διοικητή, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έπεσαν στο νερό. Να σας πω ότι ήταν στο πλαίσιο εορτασμών. Εδώ πέρα βλέπουμε την από βάθρα, η μισή έχει καταρρεύσει, είναι μέσα στο νερό. 20 λοιπόν έπεσαν στο νερό, 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα αίτια δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς. Οι ηθικοί σε θέματα κατασκευής έχουν κληθεί στο σημείο. Τουλάχιστον ξέρουμε σίγουρα ότι δεν υπήρχε σύγκρουση με σκάφος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και τα σωστικά συνεργεία είναι επίποδος. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε εικόνες από τη μεγάλη περιοδία στην Αυστραλία του βασιλιά Καρόλου. 9 μέρες το σύνολο στην Οκεανία, αρχής γενομένης από την Αυστραλία. Εδώ πέρα λοιπόν παρακολούθησε την εκκλησιαστική λειτουργία στο Σίδνεϊ. Είναι η Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Θωμά. Σε καλή κατάσταση τον βλέπουμε πάντως, έτσι. Σε καλή κατάσταση. Παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Είναι η πρώτη του περιοδία μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο. Εδώ πέρα τους υποδέχθηκαν πλήθος κόσμου. Υπήρχαν και πολλά παιδιά που τους έδωσαν λουλούδια και τους χαιρέτησαν. Είναι πολύ σημαντικό για τους ίδιους. Να σας πω τέλος ότι η επίσκεψη αυτή είναι αρκετά σημαντική, καθώς θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να είναι αρχηγός του κράτους Βρετανός βασιλέας ή αν θα θέλουν να έχουν μια δημοκρατία. Οπότε είναι σε μια κρίσιμη περίοδο για αυτούς. Εδώ πέρα είναι στο κοινοβούλιο με την γενική κυβερνήτη της Αυστραλίας. Μάλιστα. 23χρονη η νεότερη γυναίκα που κατέκτησε και τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου, κύριε Πιτάρα. Έτσι. Η Αντριάννα Μπρόνλι είναι στην κορυφή Σιαπάνγκμα, μήκους 8.027 μέτρων στο Θιβέτ. Να σας πω ότι πριν είχε φτάσει και στην κορυφή του Everest, έχει γράψει ιστορία, η νεότερη, 23 ετών, ανέβηκε σε 14 κορυφές, 8.000 μέτρων και άνω στον κόσμο. Μόνο 100 άνθρωποι έχουν καταφέρει αυτό το ιστορικό ρεκόρ. Και ένα φοβερό θέμα που εντόπισε ο κύριος Πιταράς. Μα ναι, να του δώσουμε τα εύσημα. Ο Μέγας Μάγιστρος. Ο Μέγας Μάγιστρος. Ναι, εννοείται, να τον δούμε. Εδώ πέρα είναι με τον Περιφερειάρχη. Να σας πω ότι βρισκόταν στην Ελλάδα, την επισκέφθηκε την Παρασκευή. Ο 81ος Μέγας Μάγιστρος του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομιακού Τάγματος της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας, με οκταμελής αποστολή. Εμείς αυτά τις ορολογίες και τα αξιώματα τα έχουμε ακούσει μόνο σε ταινίες. Μόνο σε ταινίες. Ξέραμε ότι υπήρχαν μόνο σε ταινίες. Μέγας Μάγιστρος, εγώ δεν έχω καταλάβει. Στη Ρόδο ήταν. Ναι, άρωμα υποτών. Στη Ρόδο μετά από 500 χρόνια. Αυτός λοιπόν ο κύριος, να σας πω τι είναι. Έχει γεννηθεί στην Οτάβα του Καναδά, είναι δικηγόρος. Τώρα, μέχρι τη δεκαετία του 80 είχε επιδείξει ένα πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό έργο. Άλλαξε η ζωή του τη δεκαετία του 90 όταν έγινε δεκτός ως υπότης του τάγματος. Ανελήχθη σε αυτό το αξίωμα και το 22 έγινε αναπληρωτής. Με απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου, που απέτησε να μην υπάρχει ως προϋπόθεση να είναι ευγενής καταγωγής, ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα του τάγματος και εξελέγει επίσημα κυβερνήτης. Να, βλέπεις και εικόνες. Εδώ είναι, από τη Μάλτα είναι εικόνες, ναι, εδώ. Η θητεία του εδώ βλέπεις ότι έχουν, έχουν τις μπάντες τους. Συγγνώμη, όχι στη Μάλτα, στην Ρώμη. Έχει δύο έδρες στη Ρώμη. Μάλιστα. Έχουν μπάντα, έχουν ύμνο, έχουν σημαία. Άρα μέσα υπότης. Και τα πηγαίνεις καλά, γίνεσαι μάγιστρος. Ναι, να μην είσαι ο Μάικλ Νάιτ, ο υπότης ασφάλτου. Όχι, είναι άλλο αυτό. Υπότης κανονικός μιλάμε. Να σας πω ότι ο λόγος που ήρθε ήταν η εγγένεια έκθεση στη Ρόδο. Γι' αυτό βρέθηκε εκεί πέρα. Μπράβο. Είχε και συνάντηση με την Λίνα Μενδώνη. Και ήταν ένα ιστορικό γεγονός, τουλάχιστον και για τη Ρόδο. Εδώ πέρα είναι, τον έχει παρασημοφορήσει ήδη η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Και αναμένουμε ξανά επίσκεψη από έναν υπότη ανάλογου βεληνικούς. Ο Γιώργος, δίπλα σου είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Άννα Μαρία.